Καλημέρα από το www.teachme.gr και από εμένα, τον Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα της Adobe και όχι φυσικά μόνο. Δευτέρα σήμερα και το μάθημα για το Adobe Illustrator είναι εδώ για όλους εσάς, στο οποίο σημερινό μας μάθημα θα δημιουργήσουμε ένα τέλειο χαρακτήρα, ένα χαρακτήρα που σίγουρα μπορεί να σας φανεί χρήσιμος σε κάποιο θα λέγαμε project, αλλά το πιο σίγουρο είναι ότι θα σας μάθει πολύ ιδιαίτερους λοιπόν τρόπους δημιουργίας πραγματικών χαρακτήρων μέσα από το τίποτα. Θα δείτε λοιπόν ότι από το 0 θα χτίσουμε ένα χαρακτήρα τόσο όμορφο όσο λοιπόν το πολύ ωραίο λοιπόν αυτό προβατάκι, το οποίο θα ήθελε να είναι πραγματικά ο πρίγκιπας ή θα λέγαμε η πριγκίπισσα, καθώς ροζ στο στέμα, το οποίο θα έλεγα γραφικό το βρήκα και το φωτογράφισα σε ένα κατάστημα με ρούχα, πάνω λοιπόν σε μια μπλούζα ήταν και πραγματικά μου άρεσε σαν σχέδιο και σαν χαρακτήρας και θα σας το παρουσιάσω λοιπόν σήμερα. Οπότε μέσα από το μάθημα αυτό θα ανακαλύψετε πραγματικά πολύ ιδιαίτερους τρόπους δημιουργίας χαρακτήρων από το 0. Οπότε ξεκινάμε να δούμε λοιπόν τι θα χρειαστούμε και πόσο εύκολα μπορούμε να δημιουργήσουμε και εμείς τέτοιου είδους πραγματικά πολύ εντυπωσιακούς και πολύ όμορφους χαρακτήρες. Πάμε στο Illustrator βεβαίως, πηγαίνουμε στο File, New, θα δημιουργήσω ένα καινούριο έγγραφο α4 ξαπλωτό, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα λοιπόν για να βλέπουμε και τα δύο μαζί, για να μπορούμε λοιπόν να πηγαίνουμε βήμα-βήμα και να σας αναλύω το τι έχω σχεδιάσει και στα δύο, πηγαίνουμε στο Window, πηγαίνουμε στο Arrange και επιλέγουμε το Tile. Και εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε και τα δύο πλέον project ανοιχτά. Θα φέρω λοιπόν το καινούριο project λίγο πιο ανοιχτό για να μπορώ να βλέπω καλύτερα τι γίνεται και βλέπουμε λοιπόν το θα λέγαμε αρνάκι να κάθεται πολύ ωραία λοιπόν εδώ πέρα. Άσπρο και παχύ λοιπόν. Πάμε καταρχάς να δημιουργήσουμε τη γούνα του, δηλαδή αυτό το πολύ ωραίο μαλλί θα λέγαμε το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ πέρα. Πάρα πολύ εύκολα πράγματα. Φυσικά ο λόγος που κάνουμε τέτοιου είδους μαθήματα είναι για να σας δείχνω τους τρόπους δημιουργίας τέτοιου είδους χαρακτήρα. Καθώς δεν υπάρχει τέτοιο σύμβολο που να δημιουργηθεί από το 0, πρέπει λοιπόν να τα βλέπουμε ένα-ένα και ο λόγος είναι αυτός, καθώς υπάρχουν πολλά βήματα και πολύ δημιουργικά θα έλεγα, θα σας δώσω το ερέθισμα για να πετύχετε το δικό σας πράγμα και όχι μόνο αρνάκι, αλλά μπορείτε να κάνετε ιδιαίτερους χαρακτήρες μέσα από αυτές τις ιδιαίτερες και ίδιες θα έλεγα πάνω κάτω λειτουργίες. Οπότε μείνετε μαζί μου για να προχωρήσουμε λοιπόν και να μάθουμε όχι μόνο τη δημιουργία του προβάτου ή του αρνιού όπως θέλετε, αλλά επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά να μάθουμε τους τρόπους και τα εργαλεία λοιπόν, εκείνα τα χρήσιμα εργαλεία τα οποία θα σας δώσουν και εσάς το ελεύθερο από εκεί και πέρα να πετύχετε τα δικά σας πολύ ωραία ανθρωπάκια, ζωάκια, οτιδήποτε λοιπόν θέλετε εσείς. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το παιχνίδι δημιουργία μέσα στο Illustrator για ακόμη μια φορά. Παίρνουμε ένα Ellipse Tool, super, το επιλέγουμε λοιπόν, παίρνουμε βασικά για αρχή δεν μας επηρεάζει το χρώμα, ίσως να πάρω όμως το μαύρο για να βλέπω λίγο καλύτερα τι κάνω, δηλαδή μαύρο σαν γέμιση. Κάνω λοιπόν, θα επιλέξω το μαύρο από εδώ και δεν χρειάζομαι καθόλου περίγραμμα τουλάχιστον για τώρα. Κάνω λοιπόν κλικ στην κόκκινη διαγώνιο. Τέλεια. Έρχομαι λοιπόν εδώ, παίρνω το, όπως είπαμε, το Ellipse Tool, super. Κάνω κλικ και drag με το Alt και το Shift κρατημένο, βλέπετε κάνω ένα τέλειο κύκλο, πολύ ωραία, βλέπετε όμως ότι και πάλι μου έβγαλε λευκό προς μαύρο γιατί είμαι σε άλλο πλέον project. Βλέπετε ότι ανάλογα με το project βλέπετε ότι αλλάζει η παλέτα μου εδώ. Οπότε πηγαίνω και πάλι εδώ, αλλάζω την παλέτα μου σε μαύρο και χωρίς καθόλου περίγραμμα. Τέλεια. Οπότε έχουμε το συγκεκριμένο και από εκεί και πέρα για να πετύχουμε αυτό το πολύ ωραίο θα λέγαμε γούνινο και μαλλιαρό ύφος πρέπει να κάνουμε και άλλα αντίγραφα του Ellipse Tool. Οπότε ερχόμαστε εδώ και θα κάνω λοιπόν πολλαπλά αντίγραφα, βλέπετε. Τα οποία θα έρχονται έτσι, έτσι. Μπορούμε βεβαίως να παίρνουμε το ίδιο αντίγραφο τώρα με το Selection Tool. Επιλέγω το αντίγραφο με το Alt κρατημένο. Βλέπετε, κάνω click and drag. Αφήνω πρώτα το ποντίκι και μετά το Alt. Είναι πολύ σημαντικό για να κάνουμε το αντίγραφο. Γιατί αλλιώς θα κάνουμε Move. Πάμε λοιπόν εδώ, τραβάμε και εδώ πέρα. Βλέπετε κάποια άλλα shapes, πιο μικρά, πιο μεγάλα. Θέλουμε λοιπόν να πετύχουμε μια πολυπλοκότητα, θα λέγαμε, στο χαρακτήρα μας. Μπορούμε βεβαίως να πλατιάσουμε και λίγο μεγαλύτερα. Βλέπετε να μην είναι όλα ίδια. Πολύ ωραία. Συνεχίζω λοιπόν με κάτι αντίστοιχο και τώρα εδώ προχωράμε. Θέλω λοιπόν να βγάλουμε εντελώς αυτόν τον κύκλο και γύρω του να σχηματίσουμε τέτοιου είδους λοιπόν μικρά μπαλάκια. Τέλεια. Το Alt πάντα φίλος μας, το Option στο Mac φυσικά. Και σιγά σιγά λοιπόν θα χτίσουμε το χαρακτήρα μας. Βλέπετε πόσο εύκολο έτσι, σαν σε παιχνιδάκι. Γενικότερα λοιπόν το Illustrator πέρα από τη δυσκολία που μπορεί να σας φαίνεται ότι έχει και να σας τρομάζει είναι πραγματικά ένα πρόγραμμα το οποίο θα σας δημιουργήσει πραγματικά εντυπωσιακά πράγματα και σίγουρα θα βγάλει τον καλλιτέχνη από μέσα σας γιατί είναι πολύ εύκολο στο χειρισμό του από ένα σημείο και μετά και σίγουρα κάνει πολύ εντυπωσιακά πράγματα, πράγματα που στο Photoshop θα θέλανε πολύ ώρα για να τα πετύχουμε. Βλέπετε λοιπόν η γούνα μας πώς βγήκε, ενδεχομένως να βγάλω μερικά προς τα έξω για να δώσω έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο προβατάκι μου.
Βλέπετε, πολύ ωραία. Βλέπετε πόσο ωραίο είναι. Και τώρα θα πάμε, θα το επιλέξουμε όλο, κάνοντας click and drag. Τέλεια. Και θα επιλέξουμε το window. Από εδώ λοιπόν θα επιλέξουμε το Pathfinder. Και θα κάνουμε click στο Unite. Boom. Οπότε βλέπετε, πετύχαμε τη γουνίτσα μας. Τέλεια. Τώρα λοιπόν θα το επιλέξουμε, θα αλλάξουμε το μαύρο σε λευκό και θα βάλουμε ένα περίγραμμα της τάξης περίπου θα λέγαμε του 10 για να δώσουμε λοιπόν έναν ιδιαίτερο όγκο στο δημιουργημά μας, οπότε επιλέγουμε 10. Και βλέπετε λοιπόν πόσο ωραίο έχει γίνει. Ίσως να το κάνουμε λίγο πιο μικρό το περίγραμμα, γύρω στο 8 ενδεχομένως. Τέλεια. Βλέπετε λοιπόν, έχουμε πετύχει θα λέγαμε τη γούνα και τώρα θα σχεδιάσουμε το κεφάλι για να μπορέσουμε λοιπόν να το τοποθετήσουμε πάνω στο σωματάκι θα λέγαμε που έχουμε πλέον δημιουργήσει του προβάτου. Πάμε λοιπόν, παίρνουμε από εδώ, θα πάρω το Ellipse Tool, θα κάνω ένα click and drag, φυσικά έχοντας από επιλέξει το συγκεκριμένο, κάνω ένα click and drag εδώ, βλέπετε λοιπόν τι δημιουργούμε, super, θα το γυρίσω αυτό σε μαύρο και το περίγραμμα δεν μου χρειάζεται, οπότε λοιπόν απλά το βγάζω. Έχοντας λοιπόν δημιουργήσει το συγκεκριμένο, θα λέγαμε, κεφάλι ή τουλάχιστον σχέδιο που θα γίνει κεφάλι, πηγαίνουμε, έχοντας επιλέξει φυσικά το συγκεκριμένο καινούργιο μου σχέδιο, πηγαίνουμε στο Effect. Από εδώ λοιπόν θα πάμε στο Distort Transform και από εδώ λοιπόν θα επιλέξουμε το Free Distort. Στο παράθυρο λοιπόν που θα μου ανοίξει, βλέπετε, απλά θα τραβήξω τις γωνίες τις χαμηλές, βλέπετε, αριστερά και δεξιά. Δεξιά μάλλον καλύτερα και αριστερά. Σούπερ, και βλέπετε λοιπόν τι δημιουργούμε. Πετυχαίνουμε ένα κεφάλι, θα λέγαμε, ένα καινούριο στυλ αυγού, κατά μία έννοια, από αυγού βασικά ήταν και πριν, αλλά τώρα το κάνουμε λοιπόν λίγο πιο παχύ στο κάτω μέρος, βλέπετε, πολύ ωραία. Οπότε το φέρω λίγο ακόμη και ίσως να το μαζέψω και λίγο από πάνω. Βλέπετε λοιπόν, νομίζω πάντως από πάνω είναι εντάξει. Κάνω κλικ στο OK και έχουμε λοιπόν ένα ιδιαίτερο κεφαλάκι. Πολύ ωραίο, βλέπετε. Πολύ ιδιαίτερο. Το φέρουμε λοιπόν κάπου εδώ μέσα. Βλέπετε ότι τραβώντας το παραμένει στο ίδιο στυλ, αλλά αφήνοντας το γίνεται έτσι. Και αυτό γιατί το shape παραμένει λοιπόν όπως το έχουμε σχεδιάσει, απλά έχει παραμορφωθεί μέσα από το εφέ. Πάμε λοιπόν εδώ, το φέρνουμε κάπου εδώ πέρα να κάτσει. Βλέπετε. Και είμαστε νομίζω σε πολύ καλό δρόμο. Βλέπετε ότι έχουμε ένα τέλειο κεφαλάκι. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια. Θα κάνουμε τα μάτια, θα λέγαμε, αυτά τα πολύ ωραία και όμορφα ματάκια. Πάμε, κάνουμε click and drag και πάλι. Βλέπετε, πετυχαίνουμε κάτι τέτοιο. Και πάλι λοιπόν θα πάμε στο εφέ. Θα επιλέξουμε από εδώ Distort, Transform και Free Distort. Να κάνουμε λοιπόν, θα λέγαμε, μια παραμόρφωση τη τέτοια, βλέπετε, τάξη. Θα το κάνουμε λίγο πιο προ τα δεξιά να βγαίνει. Σούπερ. Βλέπετε πόσο ωραίο έχει γίνει. Και βεβαίω θα το γυρίσουμε αυτό σε λευκό χρώμα. Και το περίγραμμά του θα το πάμε στο 3 με 4 λογικά, αν είναι ok. 4 νομίζω θα είναι εντάξει. Τέλεια, βλέπετε πόσο ωραίο έχει γίνει. Θα πάρουμε λοιπόν το συγκεκριμένο. Θα πάμε στο Object, Expand Appearance για να γίνει λοιπόν το Shape. Βλέπετε που τελειώνει και αυτό εδώ, όπως ακριβώς και το προηγούμενο. Θέλω λοιπόν το Shape να πιάνει το καινούργιο μου σχέδιο πλέον και όχι το παλιό λοιπόν που έχει επεξεργαστεί μέσα από τα εφέ. Πηγαίνουμε Expand Appearance. Βλέπετε λοιπόν. Θα κάνουμε ένα αντίγραφο. Θα πάμε στο Edit, Copy, Edit, Paste in Place. Θα το φέρουμε προς τα δεξιά με το Shift κρατημένο, βλέπετε λοιπόν, και θα το γυρίσουμε από την άλλη. Δηλαδή να έρθει και να ενώσει και να δίνει την αίσθηση ότι το ένα μάτι είναι διαφορετικό από το άλλο. Βλέπετε, να κοιτάει από την αντίθετη μεριά δηλαδή. Δεξί κλικ μέσα εδώ, ίσως πάνω στο Shape. Φυσικά δεν μου το επιλέγει αυτή τη στιγμή, οπότε πηγαίνουμε στο Object, Transform και πηγαίνουμε λοιπόν στο Reflect μέσα από εδώ. Βλέπετε αυτομάτως πώς γύρισε. Επιλέγουμε το Reflect, Vertical, 90 λοιπόν μοίρες και βεβαίως το Preview βοηθάει πάντα να βλέπουμε τι γίνεται. Κλικ στο OK. Και έχουμε λοιπόν δημιουργήσει και το άλλο set, θα λέγαμε, του ματιού. Πολύ ωραία. Βεβαίως θέλω να τα κάνω αυτά τα δύο ένα. Δηλαδή, βλέπετε εδώ πέρα δεν υπάρχει το περίγραμμα. Βλέπετε γύρω-γύρω, είναι σαν μια ένωση των ματιών. Οπότε θα τα φέρω λίγο πιο κοντά το ένα με το άλλο. Εδώ πέρα δηλαδή κάπου. Τέλεια. Θα τα επιλέξω και τα δύο. Βεβαίως προσοχή, μην επιλέξουμε και τη γούνα και θα κάνουμε κλικ στο συγκεκριμένο γονίδιο, το minus front. Ενδεχομένως λίγο ακόμα, εδώ πέρα λοιπόν, τέλεια. Θα επιλέξουμε και τα δύο και θα κάνουμε κλικ στο unite και πάλι. Και βλέπετε λοιπόν αυτομάτως πόσο ωραίο έχει γίνει. Πραγματικά super duper. Στη συνέχεια, πάμε να του βάλουμε και τα ματάκια. Πάμε λοιπόν εδώ, τραβάμε το ένα ματάκι, το φέρουμε λοιπόν κάπου εδώ να κάτσει. Σούπερ, βεβαίως θέλουμε να είναι μαύρο χωρίς περίγραμμα, να μην γίνει δηλαδή τόσο παχύ, τέλεια. Παίρνω λοιπόν ένα αντίγραφο με Alt, Click and Drag και πάλι. Αφήνω πρώτα το ποντίκι, έτσι, και μετά το Alt. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και τις γυαλάδες, τις πολύ ωραίες. Εδώ πέρα βλέπετε πόσο όμορφες γίνονται. Έρχομαι λοιπόν λίγο πιο κοντά.
πάρω και πάλι το Ellipse Tool, θα επιλέξω, βέβαια κάνω Ctrl Click κάπου εκτός, Command Click στο Mac, επιλέγω το λευκό και κάνω λοιπόν ένα νέο λοιπόν εδώ πέρα κυκλάκι, το οποίο θα γίνει βεβαίως γυαλάδα του ματιού, η cartoon λοιπόν γυαλάδα που βλέπουμε, βλέπετε πόσο ωραία γίνεται, και ενδεχομένως και άλλη μία πιο μικρή εδώ πέρα λοιπόν. Οπότε πάλι με Alt Click Drag κάνουμε ένα αντίγραφο του λευκού πλέον κύκλου και απλά το μικραίνουμε και αυτό να έρθει να κάτσει κάπου εδώ κάτω. Βλέπετε πόσο ωραίο γίνεται. Παίρνουμε λοιπόν αυτά τα δύο μαζί τώρα, Alt Click Drag, τα φέρουμε λοιπόν από την άλλη, δεξί κλικ, ή αν δεν μας δουλεύει για κάποιο λόγο το δεξί κλικ, πηγαίνουμε στο Object Transform Reflect από εδώ μέσα και αυτομάτως γυρίζει σωστά, βλέπετε πως ήταν, και τα φέρουμε λοιπόν να κάτσουμε και αυτά περίπου στο ίδιο στυλ, βλέπετε με το αριστερό μάτι. Τέλεια. Οπότε βλέπετε πως έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο και όμορφο σετ ματιών. Σούπερ. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε και τις βλεφαρίδες. Βλέπετε ότι έχουμε και εδώ βλεφαρίδες. Πολύ εύκολα πράγματα φυσικά. Παίρνουμε το Pen Tool. Θα πάρω το μαύρο σαν χρώμα, σαν μάλλον όχι γεμίσμα, αλλά σαν περίγραμμα. Θέλω λοιπόν περίγραμμα και μόνο. Θα έρθω λοιπόν εδώ να κάνουμε 2-3 βλεφαρίδες. Οπότε κάνω κλικ. Κλικ και drag. Βλέπετε πόσο ωραία. Ίσως να το κάνω λίγο πιο παχύ, θα το κάνω σε λίγο όμως. Κλικ και drag να πάω λίγο πάλι πιο πίσω. Ενδεχομένως να κάνω κλικ εδώ πάνω με το Alt, το Option στο Mac κρατημένο. Βλέπετε και να μου κάνει μύτη. Σούπερ. Στη συνέχεια θα κάνω Alt κλικ εδώ, θα πάω πιο δίπλα. Θα κάνω κλικ και μετά λοιπόν θα φτιάξω μια δεύτερη βλεφαρίδα. Εδώ λοιπόν, λίγο πιο μικρή ενδεχομένως. Alt και κλικ. Κλικ και drag εδώ. Βλέπετε πόσο ωραία. Και μετά θα κάνω άλλο ένα κλικ εδώ και μια πιο μικρή ενδεχομένως. Κλικ και drag. Και με το Alt και πάλι κρατημένο σπάω το μοχλό, τον κάνω πιο γωνιακό, πιο μητέρο και λοιπόν δημιουργώ μια πιο ωραία βλεφαρίδα. Και μετά Alt click και θα ενώσω λοιπόν το δημιουργημά μου κάνοντας click εδώ και drag για να δημιουργήσω ένα πολύ ωραίο shape. Ενδεχομένως να βάλω και γέμισμα για να μην χρειάζεται να το κουράσω ιδιαίτερα. Βλέπετε, και να δημιουργήσω μια τέλεια βλεφαρίδα. Βλέπετε πόσο εύκολα. Θα πάρω λοιπόν τώρα το ίδιο set, edit, copy, edit, paste in place. Θα το φέρουμε λοιπόν από την άλλη να κάτσει. Δεξί κλικ, άμα δεν δουλεύει, Object Transform Reflect και βλέπετε πόσο ωραία. Φυσικά θα μπορούσατε να φτιάξετε πρώτα το ένα μάτι, ολόκληρο δηλαδή, και μετά να το αντιγράψετε, αλλά ήθελα να το κάνουμε λίγο, βλέπετε, κομματιαστό για να δούμε λίγο την όλη διαδικασία. Βλέπετε πόσο ωραία έγινε, πραγματικά είναι έτοιμο. Πηγαίνουμε λοιπόν τώρα, τα επιλέγουμε όλο αυτό το set κάνοντας click and drag, βλέπετε, και ίσως να τα βάλουμε όλα σε ένα, θα λέγαμε, group. Οπότε δεξί κλικ, άμα δεν δουλεύει, πηγαίνουμε και πάλι στο Object και επιλέγουμε λοιπόν από εδώ το group. Τέλεια. Ώρες δεν μου δουλεύει το δεξί κλικ. Ίσως να είναι κάποιο bug, θα λέγαμε, του προγράμματος. Πάμε λοιπόν τώρα να το φέρουμε αυτό να κάτσει μέσα και βλέπουμε ένα πρόβλημα, θα λέγαμε, εξ αρχής. Μέσα στα μάτια έχουμε βάλει το διάφανο και όχι το λευκό. Οπότε μπαίνουμε μέσα στο group. Επιλέγουμε λοιπόν τα μάτια. Βλέπετε, και γυρίζουμε το διάφανο σε λευκό και αυτομάτως λοιπόν έχουμε πετύχει. Βλέπετε ακριβώς μια πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, διαφορά από πριν. Θα το μικρύνουμε λίγο αυτό περισσότερο, να έρθει να κάτσει λίγο καλύτερα. Και λίγο πιο πάνω ενδεχομένως, και βλέπετε πόσο ωραίο γίνεται σιγά σιγά και πώς αρχίζει και γίνεται το, θα λέγαμε, πώς το λένε, αρνάκι, το οποίο βλέπουμε και εδώ. Ενδεχομένως να κάνουμε λίγο πιο παχύ το περίγραμμα των ματιών και πάλι λοιπόν βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να γίνει. Επιλέγουμε το περίγραμμα και μόνο αυτό και γυρίζουμε το stroke από 3 που είναι τώρα σε 5 ή σε 6 ενδεχομένως, και βλέπετε λοιπόν πόσο ωραίο γίνεται και αυτό. Και αν θέλουμε, μεγαλώνουμε και τις βλεφαρίδες λίγο περισσότερο, τραβώντας τις απλά προς τα έξω με το Shift, προς τα έξω. Ενδεχομένως να την κάνουμε τη μία λίγο πιο μεγάλη από την άλλη, να έχουμε μία διαφορά, θα λέγαμε. Τέλεια. Βλέπετε πόσο εύκολα, έτσι. Πραγματικά είναι, θα λέγαμε, εύπλαστο, πολύ εύκολο. Πάμε λοιπόν τώρα να σχεδιάσουμε, θα λέγαμε, τη μύτη, η οποία είναι πολύ εύκολη, έτσι. Με το Pen Tool και πάλι θα έρθω, θα κάνω ένα κλικ εδώ, ένα, βασικά θα πάρω λευκό σαν γέμισμα, να το βλέπω λίγο τι γίνεται. Θα κάνω ένα κλικ, βλέπετε, κλικ και drag ενδεχομένως, βλέπετε πόσο ωραία, και κλικ και drag και από εδώ λοιπόν, βλέπετε πόσο εύκολα. Θα το επιλέξουμε τώρα με το selection και θα το δώσουμε ένα περίγραμμα πιο μεγάλο, δηλαδή γύρω στο 3 ενδεχομένως, να πάρει λίγο μεγαλύτερο όγκο. Βλέπετε, το ανεβάζω λίγο πιο πάνω, εδώ λοιπόν. Βλέπετε πόσο εύκολα, έτσι. Πραγματικά αυτό θέλω να πάρετε από το μάθημα, την ευκολία δημιουργίας χαρακτήρα. Πάμε λοιπόν εδώ, θα κάνω άλλο ένα. Βλέπετε μια γραμμούλα εδώ. Οπότε κλικ και shift κλικ εδώ να πάει μια ευθεία γραμμή. Και έχουμε λοιπόν κάνει τη μητούλα, πολύ ωραία μητούλα λοιπόν, του προβάτου μας. Το χαμόγελο φυσικά μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. Παίρνουμε λοιπόν το Ellipse Tool και πάλι. Δεν θέλω καθόλου περίγραμμα.
Θέλω όμως ένα γέμισμα, θα λέγαμε ροζ, οπότε βλέπετε πώς έχουμε κάνει εδώ. Οπότε θα πάω στην παλέτα μου, εδώ λοιπόν, και θα επιλέξω ένα ροζ από την παλέτα μου. Βλέπετε πόσο εύκολο μπορεί να γίνει. Σούπερ. Το κλείνουμε λοιπόν τώρα αυτό. Τέλεια. Και θα συνδυάσω μια σφαίρα κάπως έτσι. Βλέπετε πόσο ωραία. Τέλεια. Θα πάρω το Selection Tool, θα την επιλέξω τη σφαίρα μου. Θα πάμε στο Edit, Copy, Edit, Paste in Place. Θα την ανεβάσουμε λίγο πιο πάνω. Και βλέπετε λοιπόν πόσο εύκολα έχουμε δημιουργήσει το χαμόγελο. Κοιτάξτε, αυτό λοιπόν θα κρατήσουμε και μόνο. Θα επιλέγουμε λοιπόν και τα δύο τώρα και κάνουμε κλικ στο Minus Front. Και βλέπετε λοιπόν πόσο ωραία έχουμε κάνει το χαμόγελο, το οποίο είναι πραγματικά πολύ όμορφο και θα δώσει τον έξτρα χαρακτήρα. Την έξτρα, θα λέγαμε, το έξτρα συνέστημα που δεν είχε το πρόβατο μέχρι στιγμής. Βεβαίως είναι πολύ μεγάλο τώρα. Φυσικά μπορείτε να το κρατήσετε έτσι, αλλά θέλω να το κάνω λίγο πιο διακριτικό το στόμα. Δεν θέλω λοιπόν να είναι σαν τον Steve Tyler από τους Aerosmith που έχει ένα τεράστιο στόμα. Βεβαίως δεν είναι πρόβατο άνθρωπος, αλλά αυτό μου θύμισε τώρα αυτό το στόμα. Νομίζω κάπου εδώ θα είναι εντάξει. Βλέπετε ένα. Με το βελάκι το πάω λίγο ακριβώς εκεί που θέλω. Βλέπετε ένα ιδιαίτερο, θα λέγαμε, στόμα. Πάρα πολύ όμορφο και φυσικά βλέπετε πόσο μεγαλύτερη λοιπόν αίσθηση δίνει στο χαρακτήρα μου το χαμόγελο. Σούπερ. Οπότε έχουμε κάνει, θα λέγαμε, το προβατάκι μας, στο οποίο λείπουν τα αυτιά. Έτσι. Οπότε πάμε πάλι. Παίρνουμε τώρα και πάλι το Ellipse Tool. Τραβάμε βεβαίως με μαύρο χρώμα ένα νέο set αυτιού, βλέπετε κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως να πάμε και πάλι στο εφέ, από εδώ λοιπόν Distort, Transform, Free Distort, να κάνουμε λοιπόν το αυτάκι να βγει λίγο πιο προς τα έξω, το μπροστινό του λοιπόν σημείο. Βλέπετε, πολύ ωραία. Κάπως έτσι ενδεχομένως. Τέλεια. Και λίγο πιο μικρό από εδώ. Έτσι, μπράβο. Κλικ στο OK και βλέπετε πόσο ωραίο έχει γίνει. Θα πάμε στο Object, Expand Appearance. Τέλεια. Και λοιπόν θα φέρουμε το ένα αυτή να κάτσει από εδώ. Βεβαίως πρέπει να πάει πίσω από το κεφάλι. Πάμε λοιπόν, το φέρνουμε να κάτσει πίσω από το κεφάλι. Βλέπετε πόσο εύκολα. Και βεβαίως ίσως να το παραμετροποιήσουμε λίγα και να το βγάλουμε λίγο πιο έξω, να μην μου κρύβει πολύ το πρόσωπο. Το μικρύνω και λίγο ενδεχομένως. Τέλεια. Σούπερ. Και νομίζω ότι είναι εντάξει. Και θα κάνω ένα αντίγραφο. Το επιλέγουμε λοιπόν. Edit copy. Edit paste in place. Θα το φέρουμε από την άλλη μεριά. Και θα επιλέξουμε Object, Transform, Reflect, Vertical και βλέπετε λοιπόν πως γυρίζει σωστά. Και βεβαίως πρέπει να πάει και αυτό πίσω από τα μάτια, θα λέγαμε. Τέλεια. Ενδεχομένως να το δώσω μία άλλη, θα λέγαμε, όθηση. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό από το άλλο. Αλλά όχι τόσο ψηλό, δεν είναι, θα λέγαμε, λαγωνικό. Λίγο πιο ίσως γυριστό. Τέλεια. Οπότε βλέπετε, όχι τόσο, θα λέγαμε, πεσμένο, κάπου εδώ πέρα. Λίγο προς τα έξω, θα λέγαμε ακόμη. Δεν θα ήταν καθόλου κακό. Τέλεια. Οπότε βλέπετε ένα προβατάκι πάρα πολύ όμορφο. Βλέπετε πανεύκολο έτσι στη δημιουργία. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια να φτιάξουμε, θα λέγαμε, τα ποδαράκια. Τα οποία θα γίνουν πολύ απλά και αυτά. Επιλέγουμε το Star Tool. Κοιτάξτε λίγο, εμένα δημιουργεί αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο αστέρι. Βλέπετε ένα πολύγωνο αστέρι. Οπότε με το κάτω βελάκι, βλέπετε, αρχίζω και κόβω τις γωνίες μέχρι να κάνω λοιπόν, θα λέγαμε, ένα τρίγωνο. Βλέπετε λοιπόν, πολύ ωραία. Κρατάω το Shift να γίνει πιο σωστό. Τέλεια. Και πάμε λοιπόν στη συνέχεια στο Effe. Από εδώ λοιπόν πηγαίνουμε στο Stylize και επιλέγουμε λοιπόν από εδώ το Round Corners. Μέσα λοιπόν από το Round Corners θα κάνουμε τις γωνίες πολύ πιο μαλακίες, να πετύχουμε λοιπόν το στυλ αυτών των, θα λέγαμε, στρογγυλών γωνίων ή γωνίων όπως θέλετε. Επιλέγουμε το Preview και βλέπετε μέσα σε ένα εκατοστό και μόνο πόσο ωραία αίσθηση δίνουμε στο ποδαράκι μας. Κάνουμε κλικ στο OK. Και βλέπετε τι ωραία αίσθηση δίνουμε. Από εκεί και πέρα μπορούμε να το γυρίσουμε αυτό σε άλλο χρώμα. Θα το αφήσω όμως εγώ σε μαύρο. Αυτό λοιπόν που θα κάνω τώρα είναι ένα αντίγραφο. Edit, copy, edit, paste in place. Θα το φέρουμε αυτό λίγο πιο κάτω. Κοιτάξτε λίγο. Άρχισε λοιπόν να κάτσει κάπου εδώ. Φυσικά δεν είναι η μύτη που βλέπουμε. Βλέπετε είναι λίγο πιο μαλακό. Οπότε ενδεχομένως να το κάνω Object Expand Appearance για να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται. Εδώ πέρα λοιπόν ακριβώς το θέλω. Ίσως λίγο πιο κάτω. Τα επιλέγουμε λοιπόν και τα δύο. Και θα κάνουμε κλικ στην επιλογή Minus Front και πάλι. Οπότε βλέπετε κάναμε ένα πολύ ωραίο ποδαράκι προβάτου. Τέλεια. Το φέρουμε λοιπόν να κάτσει κάτω αυτό, εδώ πέρα. Ίσως λίγο πιο μικρό. Σούπερ. Θα κάνω Alt, Click, Drag να φέρω λοιπόν ένα άλλο ποδαράκι εδώ. Και βλέπετε πόσο ωραία κάναμε και τα ποδαράκια του, τα οποία μπορεί να είναι και λίγο πιο στραβά ενδεχομένως. Δηλαδή να το ένα ποδαράκι να είναι λίγο πιο έτσι. Βλέπετε κάπως διαφορετικό, να έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Αν και εφόσον θέλετε, βέβαια, έτσι. Τέλεια.
Και φυσικά θα φτιάξουμε και αυτό το πολύ ωραίο στυλ στο μαλλί, το οποίο δίνει μια ιδιαίτερη αίσθηση. Οπότε πηγαίνουμε μέσα λοιπόν εδώ πέρα στο Line Segment Tool, επιλέγουμε το Spiral Tool και βεβαίως επιλέγουμε εδώ όχι γέμισμα αλλά περίγραμμα μαύρο. Κάνουμε λοιπόν τώρα εδώ μέσα ένα click and drag, κοιτάξτε λίγο, και βλέπετε πόσο εύκολα δημιουργούμε τέτοιου είδους πολύ ωραία, θα λέγαμε περιστροφικά δημιουργήματα, το οποίο θέλουμε το γέμισμα να είναι μαύρο όπως το είπαμε την αρχή και ίσως να είναι λίγο πιο παχύ γύρω στο 4. Από εκεί και πέρα μπορείτε να κάνετε πολλά χήμα εδώ μέσα, δηλαδή να είναι μέσα στο θα λέγαμε τρίχωμα του ζώου. Βλέπετε να κάνω και ένα αντίγραφο εδώ ενδεχομένως, να το μικρύνω λίγο και να το περιστρέψω, είναι λίγο διαφορετικό, βλέπετε. Επίσης όμως μου άρεσε σαν ιδέα να δώσουμε μια φυσική συνέχεια, οπότε λοιπόν να κάνω ένα αντίγραφο, alt, click and drag, να δώσουμε λοιπόν μια φυσική συνέχεια στο, θα λέγαμε, στα μπαλάκια γύρω από το σώμα του λοιπόν, οπότε πηγαίνουμε κάπου εδώ κάτω, βλέπετε, εδώ που υπάρχει μια γωνία θα λέγαμε, βλέπετε, το φέρω λίγο πιο σωστά να κάτσει. Με το βελάκι ενδεχομένως το φέρουμε λίγο πιο εντάξει. Και βλέπετε λοιπόν, του δίνουμε την αίσθηση της φυσικής συνέχειας από τον ένα λοιπόν, θα λέγαμε, από το ένα περίγραμμα αυτό στο άλλο. Βεβαίως θέλει μία σωστή τοποθέτηση πάντα. Αλλά είναι πολύ εύκολα πράγματα έτσι. Άτο λοιπόν, πολύ κοντά. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε λοιπόν πόσο ωραίο γίνεται. Ενδεχομένως να γίνει λίγο πιο μικρό. Κάπως έτσι λοιπόν, και να έρθουμε να το φέρουμε λίγο και πάλι καλύτερα. Εδώ πέρα νομίζω είμαστε εντάξει. Τέλεια, οπότε βλέπετε σιγά σιγά τι χτίζουμε. Νομίζω είναι πανέμορφο. Κάνω λοιπόν ένα αντίγραφο και εδώ. Θα κάνω λοιπόν το ίδιο πράγμα και ψηλά. Εδώ λοιπόν. Τέλεια. Ίσως λίγο πιο μικρό. Νομίζω είναι σούπερ. Και βλέπετε λοιπόν πως σιγά σιγά χτίζουμε ένα πανέμορφο προβατάκι. Το οποίο απλά το μόνο που του λείπει τώρα είναι, θα λέγαμε, η κορώνα. Για να γίνει η πριγκίπισσα που πραγματικά θέλουμε να γίνει, τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα, γιατί μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πάμε λοιπόν εδώ, το φέρουμε κάπου εδώ να κάτσει. Τέλεια, βλέπετε πόσο όμορφο κούμπωσε αυτό τώρα και νομίζω είναι τέλειο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά περισσότερα, από εκεί και πέρα είναι στο δικό σας χέρι να πετύχετε λοιπόν ακριβώς αυτό που ψάχνετε. Ίσως να κάνω ένα εδώ, στη μέση δηλαδή κάπου να κάθετε, να είναι λίγο να γεμίσει και αυτός ο κενός χώρος. Τέλεια. Πανέμορφο. Και τώρα θα φτιάξουμε την, θα λέγαμε, το στέμα, την κόρονα δηλαδή. Παίρνουμε το Paint Tool και πάλι, κάνουμε το εξής, κλικ και στη συνέχεια να δούμε λίγο πώς είναι ακριβώς αυτό. Βλέπετε είναι λίγο με τις γωνίες του, με τις μύτες του προς τα έξω. Οπότε αυτό θα το σβήσουμε καταρχάς. Πάμε λοιπόν να ξανακάνουμε από την αρχή ένα κλικ. Κλικ με το, χωρίς το Shift μάλλον καλύτερα. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπετε να κάνουμε τη μύτη μας. Ερχόμαστε κάπου εδώ, κάνουμε ένα κλικ και πάλι. Ερχόμαστε κάπου εδώ, κάνουμε ένα κλικ και πάλι. Δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι, καθώς δημιουργούμε καρτούν, έτσι. Κάνουμε ένα κλικ και πάλι εδώ πέρα. Και στη συνέχεια λοιπόν θα κλείσουμε περίπου εδώ. Νομίζω θα είναι εντάξει. Και λοιπόν θα το κλείσω κάπου εδώ. Και μετά λοιπόν θα κλείσουμε εντελώς το στέμα μου. Βλέπετε πόσο εύκολα. Θα το γυρίσουμε βεβαίως σε ροζ. Οπότε θα έρθω, θα πάρω το σταγονόμετρό μου και θα κάνω κλικ πάνω στο στόμα. Μπούμ! Βλέπετε λοιπόν πόσο γρήγορα, έτσι. Ερχόμαστε μετά, βλέπετε ότι θυμίζει λίγο καραβάκι, θα λέγαμε, είναι πολύ σκληρό. Οπότε όπως κάναμε και πριν για τα πόδια, θα κάνουμε και τώρα για το συγκεκριμένο στέμα. Πηγαίνουμε στο εφέ, από εδώ λοιπόν θα πάμε στο Stylize και εδώ λοιπόν θα πάμε στο Round Corners. Ενεργοποιούμε το Preview, βλέπετε τι ωραίο γίνεται, πραγματικά πολύ μαλακό, πολύ όμορφο. Κλικ στο OK και έχουμε νομίζω ένα τεράστιο και πανέμορφο, αν καλύτερα, στέμα. Στη συνέχεια, ερχόμαστε, δημιουργούμε μέσα λοιπόν από το Ellipse Tool, θα δημιουργήσω αυτά τα πολύ ωραία, θα λέγαμε, αστεράκια ή κυκλάκια, τα οποία είναι, θα λέγαμε, το χρυσαφικό της υπόθεσης. Είμαστε εδώ πέρα, κάνουμε Alt, Click and Drag, βλέπετε ακριβώς στη μέση. Βεβαίως θέλουμε να είναι κάτι κίτρινο τώρα αυτό, τέλεια. Βλέπετε όμως πόσο απλά μπορεί να γίνει, πραγματικά μαγεία, μέσα από το Illustrator. Ενδεχομένως να το πάω λίγο πιο πάνω, δηλαδή να μην ακουμπάει. Να δώσω λοιπόν τη δική μου τώρα νότα. Alt, Click and Drag, να το φέρουμε κάπου εδώ αυτό. Τέλεια, και Alt, Click and Drag, να το φέρουμε κάπου εδώ αυτό. Θα τα επιλέξουμε και τα τρία αυτά λοιπόν πραγματάκια μας εδώ, τα τέσσερα μάλλον καλύτερα. Δεξί κλικ, μάλλον δεν γίνεται, object, group, και έχουμε λοιπόν βάλει και το στέμα μας σε ένα δικό του group. Τα φέρουμε πάνω απ' όλα, βλέπετε, και βεβαίως θα πάει κάτω απ' όλα, μέχρι λοιπόν, θα λέγαμε, ίσως μέχρι τη γούνα, η οποία δεν επηρεάζει ιδιαίτερα. Το φέρουμε λοιπόν κάπου εδώ και τώρα από εδώ και πέρα μπορούμε να μπούμε μέσα και να μειώσουμε λίγο τις γωνίες. Βλέπετε, μπαίνω συνεχόμενα μέσα. Θα πάρω ίσως το Direct Selection Tool, θα επιλέξω τις γωνίες μου, μία και Shift, μάλλον μία μόνο, και την τραβάω προς τα μέσα, βλέπετε, να κουμπώσει λίγο πιο σωστά.
και αυτή λοιπόν εδώ. Και βγαίνουμε λίγο πιο έξω και βλέπετε πόσο εύκολα μπορείτε να κάνετε τέτοιου είδους επεμβάσεις. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι. Οπότε από το www.teachme.gr και από εμένα, τον Βαγγέλη Βλασόπουλο, δημιουργήσαμε μέσα σε ελάχιστα λεπτά ένα χαρακτήρα ο οποίος σίγουρα μπορεί να σας χρειαστεί σε ιδιαίτερα project ή και animation ή ενδεχομένως να το χρειαστείτε για να τυπώσετε μία μπλούζα ή να το βάλετε σε κάποιο, θα λέγαμε, προσκλητήριο, είτε παιδικό είναι αυτό, είτε βάφτισης, είτε λοιπόν οτιδήποτε θέλετε εσείς. Οπότε βλέπετε πόσο εύκολα μπορείτε να πετύχετε ιδιαίτερους και πολύ γλυκούς χαρακτήρες μέσα από τα μαγικά εργαλεία και τα μαγικά σας χέρια πλέον στο Adobe Illustrator. Να είστε καλά, θα τα πούμε σύντομα.